και χαρά σε όλου τους φίλου των σπορ. Η νέα σεζόν είναι έτοιμη να ξεκινήσει για τι ομάδε τη Super League και ένα μεγάλο ερωτηματικό πλανάται στον αέρα. Θα μείνει ο πρώτο σκόρ τη προηγούμενη σεζόν Αρτζη στην ΑΕΚ ή ίσω έχει στρέψει το βλέμμα του προ μεγάλε ευρωπαϊκέ ομάδε. Ήδη έχουν ακουστεί πάρα πολλέ φήμε, πολλέ ομάδε θέλουν την υπογραφή του. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια τη ΑΕΚ να βγει στου ομίλου του Champions League ίσω είναι αρκετή για να πείσει τον νεαρό Striker να μείνει για ακόμα μία σεζόν στην ομάδα τη καρδιά του. Με πάνω από 40 goals, όλε τι διοργανώσει την προηγούμενη σεζόν, ο Άρτζη σίγουρα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ομάδων, δεν θα είναι καθόλου εύκολο για την ΑΕΚ. Παρόλα αυτά, η προοπτική του Champions League και ακόμα μια δυνατή σεζόν στο πρωτάθλημα ίσω είναι αρκετή για να τον κρατήσει ακόμα λίγο. Ακόμα μερικά νέα γύρω από το πρόσωπο των ε, ημερών τη ε, Super League, μια και ο επιθετικό υπέγραψε με νέα ομάδα αθλητική ένδυση. Η New Balance κατάφερε να αποσπάσει την υπογραφή του. Η Αμερικανική εταιρεία, μεταξύ άλλων, έχει στι γραμμέ τη τον Ραχίμ Στέρλινγκ, Μπουκάη Σάκα και Σάιντο Μανέ. Σε αυτά τα μεγάλα ονόματα έρχεται να προσθεθεί ο ενερχόμενο αστερά του ελληνικού πρωταθλήματο, ο οποίο αν και πέρσι αγωνιζόταν με παπούσια ο Σούμπρο φέτο θα το γυρίσει στα αμερικανικά New Balance. Η συμφωνία έρχεται ω έκπληξη για πολλού που θα περιμέναν να κοιτάξει πιο μεγάλε εταιρείε όπω η Puma, η Nike ή η Adidas μετά τη φανταστική του περσινή σεζόν. Ωστόσο, αυτό δείχνει ότι έχει το όνομα και έχει τι ικανότητε να μπορέσει να γίνει πρόσωπο μια ανερχόμενη εταιρεία όπω είναι η New Balance. Με νέε εμπορικέ συμφωνίε αλλά και μεγάλα συμβόλαια να τον περιμένουν σε όλη την Ευρώπη, η νέα σεζόν αναμένεται συναρπαστική για τον Άρτζι. Γεια σας παιδιά τι κάνετε, άρθει εδώ και καλωσορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Career Mode με την AEC, του Player Career Mode, εδώ, στο FF23. Πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν. Είδατε και στην αρχή στο News Report ότι η ερώτηση είναι μία, μένουμε ή φεύγουμε. Θα σας την απαντήσω τώρα. Νομίζω ότι κυρίε και κύριοι θα μείνουμε. Τι και αν η AEC δέχεται βολές από παντού. Βλέπετε ότι ο Πινέδα είναι ένας από τους top παίκτες που ζητάνε οι ευρωπαϊκές ομάδες αυτή τη στιγμή. Το ίδιο ίσως ισχύσει και για μας. Παρ' όλα αυτά, το σκέφτηκα πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό έκανε και τόσο καιρό να βγει το επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν. Θα μείνουμε τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο. Η απόφαση πάρθηκε. Είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τι προσπάθειε τη ΣΑΕΚ. Κυρίω γιατί έχουμε να παίξουμε δύο προκριματικού γύρου για να καταφέρουμε να πούμε στου ομίλου τη Champions League. Και θα μου φαινόταν πολύ κρίμα και πολύ άδικο προ την ομάδα που μα έχει δώσει τόσο πολλά να έχουμε κάνει τέτοια σεζόν στο πρωτάθλημα, να είμαστε ταμπλούχοι Ελλάδο, να είμαστε τόσο κοντά στο να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο, να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο όνειρο στους φίλους της και να βγούμε στην Ευρώπη και να μην είμαι εγώ εκεί να το χαρώ. Οπότε δεν θα καταθέσω πρόταση σε transfer list θα για transfer αρνηθώ προτάσεις άμα έρθουν και θα μείνουμε στην ε, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης τουλάχιστον μέχρι και το μεταγραφικό παράθυρο του Ανουαρίου. Όλη μα η πορεία με την ΑΕΚ φέτο θα κρυθεί από την Ευρώπη και εκεί είναι που θα εστιάσουμε, εκεί είναι που θα βάλουμε όλο μα το φόκου. Στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι το σημαντικό. Έχουμε τον πρώτο γύρο του Champions League. Αν περάσουμε, έχουμε και το δεύτερο. Αν αποκλειστούμε, δεν πειράζει, θα έχουμε το Europa League. Όπω είδατε και στην αρχή του επεισοδίου, ανακοινώθηκε η νέα μα μεγάλη συνεργασία με τη New Balance. Ένα από μία βασικά από τι πολλέ αλλαγέ που έρχονται σε αυτή τη σεζόν για να την κρατήσουν ενδιαφέρουσα. Πέρυσι παίζαμε με Umbro. Το σκέφτηκα πολύ για το ποια ομάδα θα ήθελα να έχω φέτο. Η Umbro θα ήταν ένα ενδιαφέρον κόνσεπτ γιατί είναι αγγλική εταιρεία. Και άμα θυμάστε το παίκτη μα, επειδή δεν έχουμε εθνική Ελλάδο, είναι Άγγλο, προέρχεται από ακαδημίε αγγλικέ. Οπότε έχει αυτή τη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλα αυτά, αποφάσισα ότι επειδή πιστεύω ότι είμαστε ακόμα πολύ μικροί παίκτε, α πούμε, για να υπογράφουμε Puma Nike και Αντίντα, και θα ήθελα να το βάλω σαν ένα, ένα ωραίο. Φανταστικό objective αυτό, ότι αν παίξουμε φανταστικό ποδόσφαιρο φέτο ή του χρόνου και αρχίζουμε και κάνουμε πολύ μεγάλα στατιστικά, τότε θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε ότι θα πάμε σε μία από τι μεγάλε τρει εταιρείε. Για όλου αυτού λοιπόν του λόγου, αποφάσισα ότι μία από τι πιο exciting εταιρείε στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί πραγματικά η New Balance πέρα από το ότι έχει παιχταράδε, μανέ, στέρλινγκ, σάκα, επάλξει τη, βγάζει και παπουτσάρε έτσι. Βγάζει πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρικά παπούτσια. Όσοι έχετε παίξει με παπούτσια New Balance, καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε αποφάσισα ότι ο Άρτζι θα γίνει ένα από τα νέα πρόσωπα τη New Balance. Γενικότερα είναι αρκετά exciting να πηγαίνει σε μία εταιρεία που ναι, είναι τεράστια, αλλά παράλληλα είναι και λίγο πιο ανερχόμενη. Άρα θα φοράμε φέτος τα τεκέλα, τα πολύ ωραία πορτοκαλιόγούδια τη New Balance, τα οποία ξεχωρίζουν και με στο γήπεδο, έχουν έτσι μια πολύ ωραία παρουσία. Θα φοράμε φέτο τα Τεκέλα και θα δούμε αν θα συνεχίσουμε και με αυτή την εταιρεία του χρόνου. Αλλά ναι, για φέτο η New Balance είναι η εταιρεία που θα κοσμεί τα υπέροχα ποδαράκια μα. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε στο πρωτάθλημα. Γρήγορα, γρήγορα, αφού αποφασίσαμε ότι δεν έχουμε σκοπού για να κινηθούμε κάπου με τα γραφικά. Η ΑΕΚ ξαναρχίσει τι προσπαθίε τη. Έρχομαστε ανανεωμένοι. Φοράμε νέα παπούτσια, έχουμε βάλει tape στους αστραγάλους μας και έχουμε βάλει και tight fit στη φανέλα να διαγράφονται έτσι ωραίοι μύε Παναγία μου. Αν είναι δυνατόν. Τέλο πάντων, ερχόμαστε πιο ανανεωμένοι. Βλέπετε ότι κάναμε μερικέ αλλαγέ για να ξεχωρίζει η παρουσία μα μέσα στο γήπεδο λίγο περισσότερο. Και η Ike θα ανοίξει το σκόρμα ένα πολύ ωραίο δικό μου γκολ. Στη συνέχεια στο 25 ο Αραούχο θα διπλασιάσει τα τρέματα για την Ένωση. Ο Πινέδα με ένα φανταστικό ενέργειο τα κουνάκι. Βρίσκει τον Τοκού. Μακάρι να μείνει Φέτος, ο Πινέδα φέτο. Ο Τοκού μετά την αποχώρηση του Άμραμπατ ξεκινάει βασικό. Ο Αραούχο συνέχεια τη φάση σκοράρει. Και βλέπετε, παιδιά, εδώ η κάμερα ότι εστιάζει στα πόδια μα. Το οποίο σημαίνει ότι οι σκηνοθέτε στη Super League ξέρουν τι μεγάλο χαμό έχει γίνει με αυτή την επικείμενη συμφωνία New Balance και RG. Είναι ιδιαίτερο για τα δεδομένα τη Super League μια ομάδα, μια εταιρεία να κάνει μια τόσο exclusive και μεγάλη συμφωνία με έναν παίκτη. Συγκεκριμένα για να τον βάλει ω ε, βασικό τη πρόσωπο και βλέπετε ότι. Το σημερινό παιχνίδι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. 3-0 στο 50. Μια από τι πρώτε φάσει του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Αραούχο διπλασιάζει τα τερματά του. Χαρούμενο που συμμετείχα σε αυτή τη φάση. Βρίσκουμε τον Κατσίνοβιτ. Ο Γκάτσι δίνει στον Πινέδα. Πινέδα μια κάθε την παλιά. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε πέρυσι. Ο Πινέδα, ο οποίο έκανε ρεκόρ σε assist. Όπω εμεί κάναμε ρεκόρ σε goal Δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΕΚ .E ήταν τόσο dominant αυτή τη σεζόν. Και έτσι το σκόρ είναι στο 3-0. Για να δούμε εδώ αν μπορούμε να το διευρύνουμε κι άλλο και, κι άλλο και ένα πολύ ωραίο σου το εκτό τη οροπία. Ακόμα μια πάσα από τον Πινέδα η οποία θα καταλήξει σε γκολ. Δεύτερο γκολ για μα σήμερα. Εμεί και ο Ραούχο δείχνουμε ότι πάμε να δημιουργήσουμε μια απίστευτη επιθετική διάδα με τον Πινέδα πίσω να δημιουργεί και να καλλιεργεί αυτέ τι γκολάρε. 4-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Μια τελευταία φάση στο 90. Είναι σίγουρο ότι έχουμε ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν. Για να δούμε αν να πάμε για πεντάδα. Τριπλάρο. Είναι καλά τα vibes εδώ στην ομάδα. Κάνουμε πάσα με τα κουνάκι στο Σιμάν και αυτό θα πετάξει μπροστά για τον Ραούχο. Και ο Ραούχο θα κάνει χάτρικ 5-0 η ΑΕΚ με χάτρικ τώρα έχω δύο γκολ δικά μου και ξεκινάμε με τους καλύτερους Ιωνούς την φετινή σεζόν. Πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Αν δεν ξέρω αν την έβγαλε ο Γιόνσον τελικά, όχι ο Σιμάνσχη. Ξεκινάμε πάντως με μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, το ευχαριστήκαμε όλοι πάρα πολύ. Η ομάδα πετάει, λίγες αλλαγέ από πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, η μόνη βασική αλλαγή είναι ότι ο Ντοκού θα ξεκινάει πλέον βασικό και είναι ένα upgrade. Αυτό σου πολύ και αν συμπαθούμε τον Άμραμπατ. Ο Ντοκού είναι μεγάλη παιχτάρα. Το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματο τελειώνει και το Player of the Game είναι δικό μου, παρόλα αυτά δεν με έχουν βάλει πάλι, πάλι, πάλι στο Team of the Week. Νιώθω ότι πραγματικά με πολεμάει το ελληνικό πρωτάθλημα και πέρυσι ενώ βγήκα Player of the Year δεν πήρα ούτε ένα Team of the Month ας πούμε... Τέλο πάντων, δεν είμαστε στο team of the week. Βλέπετε εδώ ότι γίνονται πολλέ μεταγραφέ. Ο Χόλμπεκ σε Σεβίλια, ο Σίμνε στη Λεverkusen, ο Μπραχίμ στη Στάντ Ρενέ, η Σοσιαδάδ μπαίνει το κοντογκμπιά, ο Τσουκουβέζε πάει στη Ρώμα και η ΑΕΚ θα κάνει και αυτή μια μεταγραφή. Ο Μελισανίδη στα Σκάγερα πάλι. 20 εκατομμύρια για τον Τζέισον Μπαρδέιρα, ο οποίο είναι ένα βραζιλιάνο 23χρονο striker. Ενδιαφέρουσα περίπτωση, παίρνει και το νούμερο 9 στην πλάτη. Καλούτσικη μεταγραφή θα πω εγώ από, πλευρά μα. Είναι λίγο περίεργο να χαλάμε τόσα λεφτά για striker όταν στο αμέσω προηγούμενο match ιδίω δύο σου εγώ και ο Αραούχο, συνδυαστήκαμε για να βάλουμε 5 γκολ. Τέλο πάντων, λίγο υπερβολικό να χαλάμε τόσα λεφτά σε striker, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθει να ενισχύσει τι προσπάθειέ μα. Είδατε εδώ πέρα ότι του κάναμε και ένα παρτάκι καλωσορίσματο στην Αεκάρα. Επίση δεν είχαμε αρκετά λεφτά για να κάνουμε πάρτι γενεθλίων. 9 Ιουλίου τα γενεθλία μου και έχει event το game γι' αυτό. Αλλά επειδή δεν είχα 50.000 καθαρά σε fans, δεν μπορούσα να διοργανώσω κάποιο πάρτι για τα γενέθλιά μου. Τέλο πάντων, διοργανώνω πάρτι μέσα στο γήπεδο ενάντια τη Univ Clues. Όπου στο 12ο λεπτό με ένα πολύ ωραίο γκολ θα ανοίξω το σκορ για την ΑΕΚ. Η μπάλα ήρθε στο στήθο, γυρνάμε και εκτελούμε με πολύ ωραίο τρόπο. Τρίτο γκολ σε δύο παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Φτάνουμε τον Ραούχο. Η μάχη του πρώτου σκόρερ αυτή τη σεζόν φαίνεται ότι θα είναι οικογενειακή. Πολύ ωραίο το τελείωμα, πολύ ωραίο το γκολ. Η ΑΕΚ συνεχίζει δυναμικά. Δεύτερη αγωνιστική και δείχνουμε από τώρα πόσο. Πολύ θέλουμε να τελειώνουμε από νωρί με αυτό το πρωτάθλημα. Θα απειλήσει η UNIVO, όμω, συνέχεια και στο μισάωρο θα σκοράρει κιόλα με τον Kozlitz. Ο Θανασιάδη, δυστυχώ, όπω και στην πραγματικότητα, δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα θα κάνει την πρώτη επέμβαση, αλλά στη συνέχεια αφήνει πάρα πολύ χώρο και του κόρνε στο 1-1. Θα προσπαθήσουμε να ξαναπούμε στο μάτσε. Το 4ο μήχριο μήχρονο είναι αρκετά κλειστό. Αυτή πάσα μου στον Πινέντε είναι offside και εδώ θα κρατήσουμε μπάλα. Δίνουμε στον ε, Σιμάνσκι, αυτό παίζει ωραία με τον Τοκού. Το 1-2 μεταξύ του η μπάλα γυρνάει στον Αραούχο και ο Αραούχο κάνει ένα φανταστικό τελείωμα. Αργεντίνο είναι άπεκτο φέτο. Παίξαμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι τη σεζόν μαζί με το Φανφέρντ μπροστά πέρυσι, καθώ ο Ραούχο είχε τραυματιστεί. Χαίρομαι <laughs> που θα έχω μια σεζόν μαζί με τον Ραούχο μπροστά και κοιτάξτε τι ωραία γκολάρα βάζει ο Ραούχο στο ριζότιο δοκάρι. Για να κάνει το 2-1, συγγνώμη, και αμέσω με το που σκοράρει, ακριβώ στο επόμενο λεπτό, ο Αλμέιδα τον κάνει αλλαγή, βάζει τον Τζέισον ε, Μπαρδέιρα να κάνει ντεπούντο. Παρ' όλα αυτά δεν θα προλάβει να έχει κάποιο εφ' αγωνιστικό παρότι μπήκε από το 66 μέσα. Το μάτι θα λήξει με 2-1, χωρί ιδιαίτερε φάσει ακόμα. Λίγο πιο ήρεμα πράγματα. Δεν καταφέραμε να είμαστε τόσο ντόμιναντ τόσο στο προηγούμενο. Αλλά καταφέραμε πάλι και πήραμε την νίκη με δύο πολύ ωραία τέρματα. Οπότε με αυτό το 2-1 η ΑΕΚ κάνει το 2-2 στο, στο πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν να βλέπουμε μεταγραφέ που γίνονται στο εξωτερικό. Η Πόρτο πήρε τον Μόιζε Κίν. Άρα αυτό σημαίνει ότι αφού πήρε striker δεν θα κινηθεί για μα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω την αλήθεια να πάω σε μια μάδα στην Πόρτο. Ο κρυφό πηγαίνει στην ε, Bayern, Ο Μωρένο στην Νάπολη. Η Λάτσιο ακούγεται ότι θα δώσει την στη Ρεάλ. Και η Λίβερ που λέει Ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θέλει τον Κρόση ή τον Κορέτσκα. Άρα φαίνεται ότι η τον κορετσκα αρα φαινεται οτι η που θα κινηθεί για ένα πολύ μεγάλο χάφ και σκέφτεται αν θα πάρει Κρόση ή Κορέτσκα. Εμεί πάντω, χαζεύοντα από μακριά τα μεταγραφικά, έτσι, τις μεταγραφικέ ιστορίε τη Ευρώπη, καθώ εμεί αποφάσισαμε ότι ίσω δεν συμμετάσχουμε. Μάλλον δεν θα συμμετάσχουμε βασικά σε όλο αυτό το μεταγραφικό πανηγύρι. Ετοιμαζόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μα του σημερινού επεισοδίου και τελευταίο παιχνίδι τη ΑΕΞ πρωτάθλημα πριν Πάμε στα προκριματικά του Champions League με τη Rosenborg. Ουσιαστικά αυτά τα τρία παιχνίδια του πρωταθλήματο, επειδή ξεκινάει πολύ νωρί το πρωτάθλημα, ξεκινάει τον ε, Ιούλιο, είναι σαν ένα έτσι, φιλικό τουρνουά προετοιμασία για αυτό που μα νοιάζει λίγο περισσότερο, όπου είναι το Champions League. Οπότε, ναι, κρατάμε αυτό το παιχνίδι σήμερα και θα προετοιμαστούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να παίξουμε καλά και να προετοιμαστούμε για το επόμενο επεισόδιο, το οποίο εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στι προσπάθειε τη ΑΕΚ στην Ευρώπη, Όλο ο λόγο για τον οποίο μείναμε σε αυτή την ομάδα, μείναμε στην Ελλάδα, είναι για να τη βοηθήσουμε στην Ευρώπη. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο επόμενο παιχνίδι. Και η προετοιμασία μα πηγαίνει πολύ καλά προ το παρόν. Δύο νίκε που πάμε για την Τρίτη με ένα υπέροχο τέρμα δικό μα εδώ. Κατεβήκαμε πολύ χαμηλά, συμμετείχαμε στην αμυντική προσπάθεια τη ομάδα μα εκεί στο δεξί άκρο τη άμυνα. Η μπάλα κλάπηκε, καταφέρανε και μου βγάλαν την μπάσα και μετά τεράστια κούρσα. Ένα πολύ ωραίο σόλο τέρμα. Καλό και το τελείωμα. Τέταρτο γκολ σε τρία παιχνίδια για φέτο. Συνεχίζουμε πάρα πολύ δυναμικά. Όσα και ο Αραούχο λοιπόν. 1-0 η ΑΕΚ. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο μύχρονο. που ψάχνω το μακρινό σουτ. Είναι ένα objective. Ένα match objective να βάλω ένα ακόμη μακρινό σουτ εκτό περιοχή. Δεν τα καταφέρνω. Δυστυχώ. Στη συνέχεια θα προσπαθήσει να μειώσει η αντίπαλο με τον Κουάκου. Αλλά ο Θανασιάδη στην κλειστή του γωνία θα βγάλει τη φάση. Πινέτα τώρα με τον Αραούχο παίζουν ωραία. Ωραία, έχω μου βγάλει την μπάλα. Προσποιούμε, περιμένω να ανέβει. Κανένα ανεβαίνει ο Ραούχο. Ναι, ωραία. Ανέβει ο Ραούχο, θα κινηθώ εκεί στα δεξιά. Ζήτησα την μπάλα τον Πινέτα. Δεν με έχει δει ο Μεξικανό, αλλά έχει φύγει μόνο του. Οκ, δεν πειράζει που δεν μου έδωσε την μπάλα Πινέτα. Κάτι σερβίρει για τον Κάτσι. Πώ είναι δυνατό να το χάσει αυτό ο Κάτσι, νομίζω, φίλε. Τι πάσα για τον Πινέτα. Στον Τοκού, το κούγα το πρώτο του γκολ 2-0-89. Δύσκολο παιχνίδι, σκληρό ματ. Ακόμα ένα. Βάλαμε την πεντάρα στο πρώτο παιχνίδι και χαλαρώσαμε, μου φαίνεται, αλλά. παρόλα αυτά, φεύγουμε με ακόμα μια καθαρή νίκη. Ο Ζερεμίντο Κου, ο κύριο 30 εκατομμύρια ε, πέρυσι σκοράρει για την ΑΕΚ, γράφει το 2-0, και έτσι θα πάρουμε τη νίκη με το δικό μου γκολ στο 19 και τον γκολ του Ντοκού στο 89. Πολύ ωραία γκολ και τα δύο, και έτσι θα φύγουμε με 2-0 και συνεχίζουμε δυναμικά. Ετοιμαζόμαστε πλέον για να παίξουμε στο Champions League. Όλα έτοιμα λοιπόν η ΑΕΚ. Έχει κάνει τρεις νίκες, έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε τρία παιχνίδια, έχει σκοράρει 9, έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να κρατήσουμε τους αστέρες μας όπως είναι άνθρωποι σαν τον Πινέδα, ξέρω εγώ που ακούγονται ότι θα φύγουν. Και πάμε για να βιώσουμε μετά από πολλά χρόνια, μετά από το 2019, ξανά μαγικές βραδιές Champions League στη Νέα Φιλαδέλφη. Η Νέα Φιλαδέλφη έχει πάρα πολλά χρόνια, τότε ήμασταν στο ΆΚΑ και νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Το Champions League έρχεται στην Αθήνα, έρχεται στην Αγκασοφιά. Ανατριχύλα. Μόνο αυτό είναι που με κάνει να θέλω να, να χαίρομαι που έμεινα στην Nike. Βλέπετε ότι έχουμε παίξει με τη Rosenborg. Βλέπετε ότι παρεί. Για κάποιο λόγο είναι στο qualifying rounds του Champions League ας ελπίσουμε να μην μα πέσει παρή Υπάρχουν δύσκολε ομάδε, υπάρχει Travzan Sport, υπάρχει Sporting. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι την Drozernbok την έχουμε πάντω. Είμαι αρκετά σίγουρο ότι την έχουμε. Οπότε πάμε να κάνουμε τώρα μερικά activities πριν τελειώσουμε το επεισόδιο. Read a book by Club Legend. Κάνουμε και ένα sponsored photoshoot. Είναι λε και το game, έχει καταλάβει ότι έχουμε αλλάξει η εταιρεία. Δηλαδή, έχω κάνει εγώ τόσο προφανώ δεν έχει κάποιο mechanic το game, κάποιο μηχανισμό gameplay, οτιδήποτε που δείχνει ότι αλλάζει σε sponsor deals. Το έχω κάνει εγώ ότι πήγα στη New Balance και για κάποιο λόγο η κάμερα έκανε focus πόση ώρα στα πόδια μου σε ένα πανηγυρισμό στο πρώτο match και τώρα μα έχει και sponsor e photoshoot. Οπότε ναι, βλέπετε ότι συνεχίζουμε να εντυπωσιάζουμε. Με την AEC. είμαστε επιτέλους σε ένα team of the week, η Νίκια θέλει να πάρει, η Νίς θέλει να πάρει τον Πινέδα και είμαστε και επιτέλους υποψήφοι για player of the month. Τι και αν βάλαμε 40 goal και φεύγα στην προηγούμενη σεζόν, Ίσως το πρώτο μας ever player of the month το πάρουμε τον πρώτο μήνα της δεύτερης σεζόν. Είμαστε υποψήφιοι λοιπόν για player of the month του Ιουλίου. Μπήκαμε και στο τελευταίο team of the week μετά το goal μας στο προηγούμενο παιχνίδι. Και βλέπετε ότι η Ένωση, η μοναδική ομάδα με 3 στα 3 αυτή τη στιγμή, είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. 9 goals for, 1 goal κατά, 8 goal, that goal difference και 9 Body. και έτσι θα κλείσει το πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Βλέπετε ότι έχουμε ξεκινήσει πολύ να το πρωτάθλημα και ξέρω ότι πολλοί θα θέλετε να φύγω και να το κάνετε το πιο ενδιαφέρον. Συμφωνώ. Θα αλλάξουμε ομάδε, εννοείται. Σίγουρα την επόμενη σεζόν. Δεν, δεν τίθεται καν θέμα για το αν θα είμαστε στην ΑΕΚ του χρόνου. Σίγουρα θα φύγουμε. σω τον Ιανουάριο. Αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε κι εσεί ότι υπάρχει αυτό το vibe έτσι το πολύ ενεργητικό, το πολύ ωραίο ότι πήραμε τον double, έχουμε χτίσει μια μεγάλη ομάδα, οπότε τώρα η Ike έχει ένα άλλο μέταλλο, έναν άλλο αέρα, έχουμε και εμεί έναν άλλο αέρα, πέρυσι ήμασταν λίγο αύγαλτοι, θέλαμε να μάθουμε και λίγο το πώς να χειριζόμαστε τον ένα παίκτη στο game που δεν το ήξερα πολύ καλά, φέτος πηγαίνουμε με άλλο αέρα, είμαστε σίγουρα ο καλύτερος παίκτη του πρωταθλήματος, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, οπότε σαν ένα στάρ του ελληνικού ποδοσφαίρου, Παίζουμε φέτο με αυτή την άβρα, με αυτή την άβρα του ανθρώπου που θα οδηγήσει την ΑΕΚ σε μεγάλε ευρωπαϊκέ βραδιέ. Είμαστε έτοιμοι, Ελπίζω και εσεί να είστε έτοιμοι, γιατί ακολουθεί μια πολύ δυνατή σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη Μην ξεχάσετε να πατήσετε όλα τα links στην περιγραφή για να στηρίξετε όλε τι extra αποφάσει που κάνουμε στο κανάλι. Like και subscribe, πάστε το κατά προτίμηση. Και α ετοιμαστούμε για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι όμω να έρθει αυτό, παιδιά, όπω πάντα, να είστε καλά. Και τι άλλο. Γεια σα.